Εγώ δηλαδή δεν έχω λόγο να με συγχωρείτε. Μισό λεπτό, Γιώργο. Ναι. Αν εσείς ως κυβέρνηση δηλαδή είχατε υπεραπόδοση, δεν θα σκεφτόσασταν, κύριε Κυρανάκη, να δώσετε κάποια χρήματα, έστω όσα μπορεί η ελληνική κυβέρνηση, σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη? Φυσικά. Και σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Είπατε, άρα γιατί είναι κακό. Είπατε τις σωστές λέξεις. Το επίδομα αυτό δόθηκε χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι αν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πραγματικά ανάγκη αυτό το επίδομα το έχουν και μπορούν να περάσουν τις γιορτές με ένα παραπάνω βοήθημα από το κράτος. Υπάρχουν όμως και παιδιά τα οποία έχουν βρει δουλειά με 100 ευρώ. Υπάρχουν 100.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι δουλεύουν το μήνα με 100 ευρώ. Αυτοί δεν έχουν περισσότερη ανάγκη από συνταξιούχους που παίρνουν 850 ευρώ. Οι άνθρωποι που είναι με 338 ευρώ μισθό κάθε μήνα. 500.000 αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν έχουν περισσότερη ανάγκη. Εμείς αυτές τις μέρες, και τελειώνω με αυτή τη φράση, με συγχωρείτε, εμείς αυτές τις μέρες που κυκλοφορήσαμε λίγο εδώ στην Αττική, σε γειτονιές όπως το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, που η ανεργία χτυπάει πραγματικά κόκκινο. Ξέρετε τι μας είπαν? Γιατί η κυβέρνηση με αυτό το πλεόνασμα το οποίο πληρώσαμε εμείς με τους φόρους μας δεν μας βοηθάει εμάς που έχουμε περισσότερη ανάγκη από κάποιους που ενδεχομένως έχουν τη σύνταξή τους η οποία έχει κοπεί, αλλά έχουν και ένα, δύο, τρία ενίκια ενδεχομένως που εισπράττουν.